Ήσατε να πάρω μια ανάσα. Οι πρεμιέρες είναι πάντα δύσκολες για όλους και για μας σε αυτό που κάνουμε εδώ και για εσάς όταν πάτε στη δουλειά σας μετά από διακοπές. Αλλά χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε μαζί και μας λείψατε πολύ. Και θέλω πριν ξεκινήσουμε, γιατί έχουμε πολλά να πούμε σήμερα, να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τις ωραίες ευχές που μου στείλατε αυτές τις μέρες σε όλους μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε αυτή την ομάδα, γιατί φέτος θα προσπαθήσουμε να σας κάνουμε να περάσετε πολύ όμορφα, γλυκά και ξένιαστα από το σπίτι σας. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ για αυτές τις ζεστές αγκαλιές που όταν συναντιόμαστε από κοντά μου κάνετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήθελα το χεράκι μου τώρα, αλλά τις κατέβηκα εντάξει τις σκάλες. Να ξεκινήσω, βλέπετε έχουμε και αλλαγές εδώ. Μικρές, χρωματιστές, κοριτσίστικες στο πλατό μας. Κύριε Παπαδάκη, σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Θα πήγαινα στην Αργυρό. Καλημέρα. Συγγνώμη, θα δώσω ένα φιλί εδώ. Αργυρούλα μου, Λίτσα, γεια σας παιδιά. Καλημέρα. Τι ομορφιές είναι αυτές. Καλημέρα. Καλή σεζόν να έχουμε. Καλή σεζόν. Καλό χειμώνα να έχουμε. Τι κάνετε. Καλή αρχή, χαμόγελο, ξέρεις εσύ. Ξέρω. Γιατί τα κορίτσια θέλουν να περνάνε καλά. Αυτό θέλουμε και εμείς. Και θέλουμε τη στήριξή σας φέτος από το σπίτι. Πολύ ωραία κουζίνα έχουμε. Πολύ ωραία χρώματα έχουμε. Τέλεια η κουζίνα μας, απίστευτη. Κάθε χρόνο λέμε με την Αργυρό για να μας πάει καλά. Θέλουμε γλυκάκι, θέλουμε σοκολατένιο. Και σήμερα τι μας ετοιμάζεις? Φανταστική τούρτα που γίνεται σε 5 λεπτά ακριβώς. Έλα ρε Αργυρό. Εύκολη, γρήγορη και τέλεια. Θα μεγαλώσουμε και τη μαγειρική σε 5 λεπτά. Θα μας ξεπετάξεις? Όχι, θα το κάνουμε αργά, με χαλαρά. Καλημέρα και στο κοντρόλ. Λιτσάκι μου γλυκό. Κάνεις? Καλά, είμαι λίγο χωμένη, λογικό. Εντάξει, λογικό. Αλλά είναι τόσο το άγχος όσο και η χαρά που ξεκινάμε. Έτσι. Τι θα μας πει σήμερα? Εγώ θα σας πω, πρώτα έχει γίνει μία παρανόηση σε όλο τον κόσμο. Παρανόηση, δεν είναι παρανόηση. Το εάν έχουμε αλλάξει ζώδια. Θα αρχίσω πρώτα από αυτό, γιατί όλοι με ρωτάνε δεν είμαι έτσι κτλ. Και μετά θα πούμε για το μήνα. Έτσι, κάτι γενικότερο να μας πει σήμερα. Καλό μήνα κιόλας, 3 του μηνός. Έχουμε και καινούριο σκηνοθέτη. Κάποιοι παλιοί παραμένουν, γιατί το πρωινό δεν αλλάζει. Θάνατος! Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ο Θέμης Γιωργαντάς κατάφερε να πλησιάσει ακόμα λίγο παραπάνω την κεντρική θέση. Κούτσα, θα φτάσω εκεί που θα πάει. Τον έφαγε σιγά-σιγά. Μη σου πω και γρήγορα. Και καλά, φίλοι, όλο το καλοκαίρι μαζί. Κούτσου. Έχει φτάσει δίπλα στη θέση. Είσαι καλά? Κοριτσάρα μου, καλό μας ξεκίνημα. Μια καλιά εδώ στη φίλη μου την αγαπημένη. Beauty Queen. Το μάτρο με κοροϊδεύει. Beauty Queen, καλή χρονιά. Τι κάνεις? Υπομονή, μαζί σου. Έχει κάνει πολύ ωραίες συνεντεύξεις το κοριτσάκι μας και θα τις δούμε στη συνέχεια. Να παρουσιάσω ένα καινούριο μέλος στην ομάδα του πρωινού. Αγαπημένες μου φίλες. Κορίτσια μου όμορφα. Άλλα ήθελα να πω, άλλα είπα. Δεν πειράζει. Πες το, εδώ είμαστε. Λοιπόν, μαζί μας είναι από το δελτίο ειδήσεων του Αντένα και είναι μεγάλη μας χαρά ο Κώστας Τσουρός. Καλώς όρισες, Κώστα. Πήρε σε άντρα για να τον πείσω να έρθει στην εκπομπή, δεν έχω ρίξει. Ισχύει. Δεν ξέρω τι έκανε πριν, πάντως με μένα ισχύει. Είσαι εδώ. Είμαι εδώ και είναι μεγάλη μου χαρά που είμαι εδώ, αλλά έχω ένα παράπονο να σου πει. Τι? Πρεμιέρα σήμερα και δεν με έβαλε ούτε ένα τραγούδι να πω, ούτε να χορέψω. Τι στροφή στην ψυχαγωγία είναι αυτή που κάνω, είναι δυνατόν? Περίμενε, σου έρχεται την Παρασκευή που έχουμε live. Στέφανος Κωνσταντινίδης μαζί μας. Έχει μία κοράκλα. Σου μοιάζει. Μ' ακούσε και η Βρεκάλια τώρα, ακούει τη φωνή. Ήταν η χεράκια πολλά. Την βαφτίσαμε στην Κύθνο. Μία κόρη κούκλα. Δεν θα πω κάτι για τη δουλειά σου, για την κόρη θα πω. Καλώς όρισες. Και δύο λαμπερά κορίτσια όμορφα. Να κλέψουμε λίγο από τη φρεσκάδα τους και την ομορφιά τους. Μαζί μας είναι η Μαντόγα Στεράτου και η Τζέννη Μελιτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά. Εγώ οδηγούσα και λέω, ναι, όντως, ναι, σίγουρα. Είστε χαρούμενες? Πάρα πολύ χαρούμενος. Εγώ θέλω να πω και δημόσια ένα μεγάλο ευχαριστώ, Θεή, για το τιμή που μας κάνεις φέτος και νομίζω ότι θα πάμε τέλεια. Και θα σε βγάλει μας προπρόσωποι. Σίγουρα. Είστε μία ομορφιά. Λοιπόν, δεν θα πούμε πολλά, γιατί και πολλά λουλούδια, χίλια ευχαριστώ σε όλους. Στην ομάδα εδώ, στα παιδιά, έχουμε και καινούριο σκηνοθέτη. Ο Δημήτρης Διαχνής θα είναι φέτος μαζί μας.
Ο Κώστας ο Τρυπίλας ήταν τα τελευταία χρόνια. Δημήτρη μου, καλώς όρισες και εσύ στην ομάδα μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους του Αντένα που ήταν πάντα δίπλα. Τώρα τα λέμε αυτά γιατί καταλαβαίνετε ότι για να βγει μια εκπομπή χρειάζεται μια προετοιμασία. Και αυτός ο χρόνος προετοιμασίας είναι λίγο άχαρος, γιατί η δουλειά μας είναι την ώρα της εκπομπής. Οπότε είναι ωραίο να βλέπεις ότι σε στηρίζουν και είναι δίπλα σου. Αλλά θέλω να συζητήσω μια χάρη. Δεν ξέρω αν κάνει να το πω. Αλλά εγώ θα το πω γιατί έτσι το νιώθω. Θέλω φέτος να με στηρίξετε λίγο παραπάνω. Θέλω μια αγκαλιά λίγο παραπάνω. Μου λένε, μα τι ανάγκη έχεις, 14 χρόνια, 14 πρεμιέρες. Βέβαια. Τι ανάγκη έχεις. Γιατί φοβάσαι. Δεν είναι ότι φοβάμαι. Αλλά καλώς ή κακώς, τα τελευταία 6 χρόνια, γιατί είναι η 7η χρονιά του πρωινού, είμαστε μαζί με τον Γιώργο, ο οποίος θα μας λείψει πολύ και του στέλνουμε την αγάπη μας και τα φιλιά μας. Και είναι λίγο αμήχανο, λίγο περίεργο ρε παιδί μου, αυτή είναι η αλήθεια. Κατέβαινα τη σκάλα και λέω, μόνη μου, χωρίς χεράκι. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, εμείς όμως ξεκινάμε δυναμικά, ο Γιώργος θα κάνει κάτι διαφορετικό, θα τα δούμε όλα στη συνέχεια της εκπομπής. Και γι' αυτό το λόγο επειδή θα τα λέμε λίγο πιο κοριτσίστικα, λίγο πιο γυναικεία, στο πρωινό φέτος θέλω να είστε δίπλα μου. Και εμείς μαζί θα έχουμε τα ωραιότερα πρωινά. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε κανονικά με τη ροή της εκπομπής μας.